κυρία Χριστίνα, άλλο να σα το λέω. Και άμα, δηλαδή, εύχομαι ούτε στον εχθρό μου ούτε σε κανένα να μην τύχει αυτό το πράγμα. Είμαι ακόμα πάρα πολύ αναστατωμένη. Τι ακριβώς έγινε? Ότι έγινε από την αρχή. Ναι. Λοιπόν, ήμουν εγώ βαλωρίτου με συγκρούγωνία και περίμενα την παρέα μου να με πάρει. Mm-hmm. Και για να με πάρει να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων, 3 ώρα το βράδυ, δηλαδή προς Σάββατο, προς Χριστούγεννα, ξημέρα, ναι. Χριστούγεννα. Και περίμενα εγώ την παρέα μου να με πάρει. Ήμουν εκεί πέρα στη γωνία, το οποίο έχει και ένα περίπτερο και πέφτουν λίγο τα φώτα του περίπτερου, δηλαδή δεν είναι τελείως σκοτεινά. Και ήταν και 2 παλικάρια τα οποία το είδανε όλο από την αρχή το σκηνικό και ένα τρίτο που ήρθε και με βοήθησε. Ναι. Λοιπόν, εκεί πέρα που περιμένω, έρχεται ένας κύριος γύρω στα 40 χρονών περίπου και μου λέει, ακολούθησέ με τώρα, μου λέει. Λέω, ποιος είσαι, λέω κύριε, που δεν σας ακολουθήσω. Μου λέει, ακολούθησέ με τώρα, μου λέει, και μη μιλάς καθόλου. Λέω, τι λέτε, λέω, είναι δυνατόν? Μου βγάζει μια ταυτότητα, μου λέει, ασφάλεια, μου λέει. Ακολούθησέ με, λέει, αυτή τη στιγμή, λέει, και μη ρωτάς τίποτα. Και την ξαναβάζει μέσα την ταυτότητα. Και λέω, σας παρακαλώ, κυρία μου, λέω, που ξέρω ότι είστε αστυνομικός, λέω, μη με ενοχλείτε. Και με αρπάζει από τον πράσινο και αρχίζει και με χέρνει. Και μου λέει, και λέω, μα κουμπάτε, λέω, σας παρακαλώ. Στο μεταξύ, όλα αυτά να τα βλέπουν τα 2 τα παιδιά εκεί, να μην με έχει βοηθήσει κανένας, να έχουν κρυφτεί από την άλλη μεριά του περιφέρου, αντί να βγάλουν μια φωνή, δεν τους είπα εγώ να έρθουν μπροστά, να βγάλουν μια φωνή, τίποτα, κανένας δεν με βοήθησε. Να με τραβάει αυτός από το βράδυ, και λέω, μη διανύεται, λέω, και με ξανακουμπήσετε, λέω, και μου ξαναπεσύνει το λόγο. Και εκεί τη στιγμή βγάζει ένα πιστόλι, βγάζει ένα όπλο, και μου το κολλάει στο στομάχι. Και μου λέει, δεν θα έρθεις, μου λέει, δεν θα με ακολουθήσεις, μωρή, μου λέει. Κι άλλα που δεν μπορώ να τα πω αυτή τη στιγμή, γιατί φαντάζομαι ότι είμαι στον αέρα. Λέω, λέει, δεν θα με ακολουθήσεις, μου λέει, μωρή. Και μου το κολλάει στο στομάχι το όπλο και μου το πιέζει. Και κανένας να μην με βοηθάει. Και εκείνη τη στιγμή έρχεται από τη γωνία ο άνθρωπος, το παλικάρι που θα με συνόδευε εκείνο το βράδυ. Αυτά είναι σκηνές τώρα. Αυτά είναι σκηνές που συμβαίνουν μόνο στις ταινίες, έτσι.